δράση με άφορα προβλήματα, το οποίο περιμένουμε όπου μπορούσαμε να δούμε ένα μέρο τη κοινωνία. Και μετά άκουσα και κάποιου περίπτωση που λέγαμε στην αρχή που ανέφερε για τι γυναίκε, για το λάθο τη κοινωνία. Το μόνο που μπορώ να σα πω βάσει τα συμφωνία αυτή τη στιγμή με την τελευταία είσοδο τη Ακαδημία Ευρωπαϊκού Ναυτικού είναι 40% μόνο. Κατ' επέκταση αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σε μερικά χρόνια οι γυναίκε είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα να βλέπουν σε αυτά. Και να τονίσω εδώ ότι όταν ξεκίνησα εγώ την καριέρα μου στην ναυτιλία και την ψυχολογία, το μεγαλύτερο ήταν το παντούμε. Δεν υπήρχαν γυναίκε, ούτε μία γυναίκα. Και βλέπω με την εξέλιξη και την πάρα των μελών ότι πλέον τα ποσοστά αλλάζουν. Και αλλάζουν σε μεγάλο και σημαντικό βαθμό. Άρα, εγώ δεν είμαι αντίθετο τη άποψη ότι είναι γυναίκα, γιατί βλέπω πολλέ γυναίκε μέσα να βλέπουν. Πολλέ τύψει. Πραγματικά αυτή τη στιγμή στην Ακαδημία έχω στα 30 άτομα ενό τμήματο, οι 15-14 είναι τμήματο. Δεν έχει άτομο που είναι ισλαμικό. Συγγνώμη, ένα από του μπορεί να μην είναι 40%. Το πέρα είναι 30, 25. Να το κατέβει ο πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου τη Μακεδονία, του Μανώλη. Πολύ ωραία όλα αυτά. Θέλω όμως να κάνω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, η περιφέρεια της Μακεδονίας είναι η μόνη περιφέρεια που δεν συνοδεύει μια θάλασσα. Μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν συνοδεύει μια θάλασσα. Δεύτερον, έχουμε. Ορίστε. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα με την απολυσυντοποίηση της περιοχής. Με τον Ειρήνη, με τη ΔΕΗ. Το ξέρετε το κάνετε. Και θέλω να διάφορα ερώτηση του Πανεπιστήμιου, το οποίο πολύ σωστά κάνετε και το θέλω να δείτε και να προσελκύσετε παιδιά που αν το μετάβλε θα τελειώσουν και πλέον να απασχοληθούν στο επάγγελμα το ναυτιλιακό. Και μια και ξέρω πολύ καλά ότι όλα τα παιδιά τηλέφωνα τις σχολές με βάση την απασχόληση θα έχουν αργότερα. Και εστιάσαμε όλο αυτό το διάστημα το πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε αυτά τα παιδιά για να πάνε στην μακροσχολική εταιρεία ή σε ένα ιδιαίτερα γραφεία. Θέμα είναι ότι θα φύγουμε από την περιοχή κάποια στιγμή. Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι να μείνουν και κάποιοι εδώ. Και αυτό. Πώς θα το θέλετε. Όταν είναι στο πλοίο, κάνουν ένα διάστημα. Οι συμβάσει είναι τετράμινε. Δουλεύουν 4 μήνες στο πλοίο και επιστρέφουν στον τόπο του. Με τα χρήματα που είναι ούτε καταφρόνητα, δεν μπορεί να τα διανοηθεί ένα με την ίδια δουλειά στη στεριά και με το πλοίο. Βοηθάει την τοπική οικονομία, σου πηγαίνει και θέλω να πω άλλο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, και αυτό είναι το ερώτημά μου, τι μπορούμε να δημιουργήσουμε στην περιοχή μας από πλευράς επιχειρηματικότητας, από πλευράς μεταπηγικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου κάποια τα παιδιά να μένουν και εδώ στη συνέχεια και θα το κάνουν στο σχολείο.